Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Παρότι γείτονες, επιλέγουμε την τηλεδιάσκεψη για να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Ήθελα να σας ενημερώσω για τις δράσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού και έχοντας οπτική επαφή, διότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης και μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Και ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε κάποια ζητήματα που και εσείς είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε στον δημόσιο λόγο σας, την πρωτοφανή ωριμότητα και υπευθυνότητα του ελληνικού λαού στην συμμόρφωση με τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που είναι εκ των πραγμάτων μέτρα περιορισμού βασικών ελευθεριών. Νομίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός αντελήφθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού, που δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού. Ήθελα επίσης να σταθώ και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στους δημόσιους λειτουργούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ανεδείχθη πάλι μέσα από την κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος, ο οποίος νομίζω ότι αποτελεί και μια διακομματική απάντηση στον λαϊκισμό, στην υπερβολή, στα fake news, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Και βέβαια θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στην φροντίδα για τους πιο αδύναμους. Ένα θέμα το οποίο έχετε και εσείς αναδείξει. Είτε αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι, είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο ενδεχομένως της κοινωνίας, άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα. Και τα οικονομικά μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση απευθύνονται σε όλους και γι' αυτό και έχουν έναν χαρακτήρα ισότητας και δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να δείξουμε ότι σε μια στιγμή κρίσης δεν είμαστε απλά ενωμένοι στα λόγια, είμαστε ενωμένοι στην πράξη και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι πιο ευάλωτοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και για τον δημόσιο λόγο σας και για την συνολική σας παρουσία αυτές τις δύσκολες ώρες, παρότι είμαστε περιορισμένοι εκ των πραγμάτων στις μετακινήσεις μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία να υπηρετούμε το θεσμικό μας ρόλο και κυρίως να αρθρώνουμε έναν δημόσιο λόγο, τον οποίο πιστεύω ότι σήμερα και από εσάς, από την πρώτη πολίτη της χώρας, η κοινωνία έχει μια ανάγκη να τον ακούσει αυτό το δημόσιο λόγο. Αυτά λοιπόν στα οποία αναφερθήκατε ακριβώς, δηλαδή το αίσθημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλο το κοινωνικό σύνολο και η συμμόρφωση προς τα μέτρα που οι αρμόδιοι επιστήμονες που υποδείξατε έχουν προτείνει και έχει δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παράδοση μέσα στις δύσκολες μέρες που περνάμε να παρακολουθούν το απόγευμα όλη την εκπομπή αυτή με τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά. Πράγματι είναι κάτι που έχει βοηθήσει πολύ στο να περάσουμε αυτή την περιπέτεια στο κομμάτι το ψυχολογικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα πορευθούμε την επόμενη μέρα και αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σωστό, ότι και στη σημερινή συγκυρία και τώρα τα μέτρα για τους αδύναμους, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα σε επίπεδο εργασίας, οικονομίας, ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης των εργαζομένων και φυσικά των ηλικιωμένων, που είναι η ομάδα που βάλεται αυτή τη στιγμή αρκετά, η ομάδα πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ήδη δώσει τις προσπάθειές σας και πρέπει όλοι με τον τρόπο του ο καθένας βέβαια να στηρίξουμε. Έτσι είναι, όπως το λέτε, κυρία Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή το μέλημά μας ήταν η προστασία της εργασίας, των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης. Και οι πολιτικές τις οποίες δρομολογήσαμε, πιστεύω σχετικά νωρίς, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα είναι στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό ελεγχόμενες. Όλη η Ευρώπη θα βρεθεί σε ύφεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν θα μπορεί και η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση. Το ζήτημα είναι το πλήγμα, το μεγάλο πλήγμα από αυτήν την υγειονομική κρίση, το οικονομικό πλήγμα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βαθύ, και από τη στιγμή που θα υποχωρήσει ο υγειονομικός κίνδυνος, δεν είμαστε εκεί ακόμα,
θέλω να το τονίσω αυτό, να μπορούμε με σχετικά μεγάλη ταχύτητα να επανεκκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, ώστε να προλάβουμε μια ενδεχόμενη νέα έξαρση της επιδημίας. Τα έχουμε πάει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πήραμε τα μέτρα νωρίς και βέβαια η κοινωνία πειθάρχησε στα μέτρα. Δεν έχει σημασία μόνο εμείς να παίρνουμε τα μέτρα, αλλά η κοινωνία πρέπει να πειθαρχεί. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς και όσο και αν υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων, αν η κοινωνία ίδια δεν είχε αγκαλιάσει αυτή την πολιτική, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη γραμμή, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου, ώστε να μπορέσει ο Μάιος να είναι καλύτερος από τον Απρίλιο και αισιοδοξώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ξέρετε, είναι και ακριβώς οι ευαίσθητες μέρες του Πάσχα, που έχουμε όλοι συνηθίσει και για άνοιξη είναι πολύ ωραία, ο καιρός είναι εξαιρετικός με αυτή τη χώρα. Έχουν όλοι συνηθίσει να πηγαίνουν στο τόπο καταγωγής του, να απολαμβάνουν και πρέπει όλοι να πιστούμε ότι συνεχίσουμε τον περιορισμό. Είναι δύσκολο πτύχημα, αλλά θα το πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε όλοι. Έτσι είναι.